Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Άρη Γιαννακίδη. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Γιαννακίδη, σήμερα συνεδρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εκτός των άλλων θεμάτων που είχατε, ήταν και μια ερώτηση για την ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου του Χρήστου Ποτόλια για το θέμα χώρου υγειονομικής ταφής στο Γέροντα του Δήμου Νέστου. Πήρατε κάποια απόφαση? Τι ακριβώς λέχθηκε? Κοιτάξτε, ενημερώσαμε καταρχήν το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον ευρύτερο περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχείριση των σκουπιδιών, όπου πλέον αποτελεί εθνικό στόχο της χώρας. Ναι. Εάν δεν υλοποιηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός για τη διαχείριση των σκουπιδιών, τότε επικρέμεται κυρώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων, όπου θα πρέπει να κληθούν οι οικοί δήμοι να καλύψουν τη δαπάνη. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από ένα δεδομένο. Ο περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος είχε εγκριθεί από τα θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα και του Εθνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε την κατασκευή και την υλοποίηση κάποιων υποδομών. Μέσα σε αυτά λοιπόν ήταν και η κατασκευή δύο χιτήμεα, ένα στο ανατολικό τομέα με έδρα την Αλεξανδρούπολη και ένα ήταν στο δυτικό τομέα. Ο μεν ανατολικός τομέας ήδη με την παρέμβαση του Δήμου της Αλεξανδρούπολης προχωράει σε αδειοδοτήσεις για να προχωρήσουμε στην κατασκευή και του ΜΕΑ και του ΧΙΤΗ, όπως προβλέπεται από τον περιφερειακό σχεδιασμό. Στο δυτικό τμήμα όμως που υπάρχουν έχουν προκύψει αντιρρήσεις και ενστάσεις από τους κατοίκους περιοχής. Ξέρετε, από μία πρώτου του 2012, ο περιφερειακός σχεδιασμός είναι αποκλειστικό θέμα του ΦΟΣΔΑ, του φορέα διαχείρισης, και την υποστηρικτική ευθύνη την έχει ο ΔΙΑΜΑΘΕΠΣΙΛΟΝ, που είναι ανώνυμη εταιρεία και τη συγκροτούν όλοι οι πρωτοβάθμιοι δήμοι της αυτοδιοίκησης. Η περιφέρεια δεν εμπλέκεται όσον αφορά τη χωροταξία. Η περιφέρεια έχει την ευθύνη όταν υποβληθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός ή υφίσταται ή τροποποιημένος να εκφράσει τη συγκατάθεσή της. Η περιφέρεια χρηματοδοτεί την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού. Γι' αυτό και πριν από λίγες μέρες έβγαλα μια απόφαση ένταξης και ξεκίνησε διαγωνιστική διαδικασία 21 εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για να προχωρήσει το μεταβατικό στάδιο. Περιμένουμε λοιπόν, αν προκύψει αλλαγή της χωροταξίας όσον αφορά το δυτικό τμήμα, τότε και εμείς θα το αποδεχτούμε. Έχω δηλώσει πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να προκύψει καμιά δραστηριότητα εάν δεν υπάρχει συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Θα πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν τις τοπικές κοινωνίες, τις ευαισθησίες που έχουν και να ανοίξει ένας διάβλος συνεργασίας, μήπως βρεθεί μια εναλλακτική λύση. Κύριε Γιαννακίδη, ποιοι είναι οι φόβοι των κατοίκων, γιατί δεν θέλουν στην περιοχή τους το ΧΙΤΗ? Η περιβαλλοντολογική επιβάρυνση, εγώ τους έχω δει, έχω καταθέσει τις απόψεις μου και τις αισθάσεις μου προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο που, όπως προείπα, είναι ο ΦΟΣΔΑ και η ΔΙΑΜΑΘ. Άρα λοιπόν είμαστε σε αναμονή. Αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις, μακάρι να προκύψουν, αλλά όλος ο περιφερειακός σχεδιασμός με όλες τις υποδομές για να λειτουργεί, που αφορούν ΣΜΑ, ΓΔΑΗ, ΧΙΤΗ και ΜΕΑ, θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον 6ο του 2013. Διαφορετικά, πέρα από τις κυρώσεις οι οποίες θα πρέπει να επομισθούν οι οικοί δήμοι, το τραγικότερο είναι ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε μερικά εκατομμύρια από εθνικούς πόρους, γιατί όλη αυτή η πρόληψη της υποδομής ήταν συγχρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Συνοχής. Άρα λοιπόν, ή θα πρέπει να γίνει στο Γέροντα ή θα πρέπει να βρείτε κάποιο άλλο χώρο για να ολοκληρωθεί το έργο. Αλλιώς κάνετε τα χρήματα. Αλλιώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι άμεσα θα πρέπει να προκύψουν οι αναγκαίες χωροθετήσεις που να μην δημιουργούν κοινωνική ένταση και κοινωνικό πρόβλημα. Εμείς δεσμευόμαστε να χρηματοδοτήσουμε τις απαραίτητες διευθετήσεις για να μπορέσουν να γίνουν τα ανάλογα έργα. Αυτός είναι ο ρόλος της περιφέρειας. Ο ρόλος της περιφέρειας έρχεται να χρηματοδοτήσει αποφάσεις που προσδιορίζει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Ένα επίσης από τα έργα που μας προβλημάτισε το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στον ΟΛΚ, στον Οργανισμό Λιμέρα Καβάλας και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την κατασκευή της πλωτής μαρίνας στην Καβάλα, και που πιστεύουμε ότι σε πολύ 10-15 μέρες θα προκύψει ο διαγωνισμός. Να δούμε. Είμαστε σε αναμονή λοιπόν. Περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.